Είχαμε στον κύριο Κώστα Καπετάνο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που του χρωστάνε 300 χιλιάρικα και κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να χάσει το σπίτι του για 100 χιλιάρικα. Καλησπέρα, κύριε Καπετάνο. Καλησπέρα. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Τα είχαμε πει και μαζί πριν κάνα 2-3 εβδομάδες. Ραδιοφωνικά, ναι. Ραδιοφωνικά, και θέλω πάλι να σε ευχαριστήσω που μας βγάζετε και μας δίνετε βήμα για να μιλήσουμε. Αυτονόητη υποχρέωσή μας. Δεν μπορεί να σας χρωστάνε 300 χιλιάρικα και να βγαίνει το σπίτι σας σε πλησιασμό για 100 και κανείς να μην το βλέπει αυτό. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα αρκετοί δημοσιογράφοι, γιατί είναι με τις ομάδες, φοβούνται να βγάζουν θέματα κατά των ομάδων. Γι' αυτό πάλι σας είπα ότι μας δίνετε βήμα και μακάρι από αυτό το βήμα να έχουμε θετική ποια εξέλιξη. Ποια ομάδα σας χρωστάει αυτά τα χρήματα, κύριε Καπετάνο? Εμένα προσωπικά με χρωστάει ο Άρης. Ο Άρης. Αλλά εδώ τώρα με την ευκαιρία θέλω να πω δύο πράγματα. Γιατί πλέον εγώ δεν φοβάμαι. 40 φτάνω και έχω το θάρρος και έχω να βγω μπροστά. Έχω εδώ πέρα μια λίστα με 20 ονόματα ποδοσφαιριστών οι οποίοι έχουν 1.200 προβλήματα. Και μακάρι και αυτοί αύριο μεθαύριο να μπορούν να μιλήσουν. Γιατί πρέπει. Να μας στείλετε. Θα σας στείλω. Και να μιλήσουν όλοι, να μην φοβηθούν τίποτα. Είναι τα δεδουλευμένα τους, είναι το δικαίωμα κάθε εργαζόμενο, είναι αυτονόητο δικαίωμα ενός ανθρώπου που δούλεψε, εργάστηκε γι' αυτό, έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο, υπάρχει νομική κατοχήρωση και με διάφορα νομικήστικα τεχνάσματα, τα οποία δεν είναι καν νομικήστικα, εν πάση περιπτώσει, σβήνονται στο χιόνι. Την ώρα που οι ξένοι συνάδελφοί σας από τη FIFA παίρνουν τα λεφτά τους. Αυτό ακριβώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε κι εμείς. Τι ακριβώς γίνεται στα ελληνικά δικαστήρια και πώς βλέπουν οι δικαστές όταν βλέπουν απέναντι ένα ελληνικό όνομα. Τι ακριβώς γίνεται. Δεν γίνεται συμπαίκτες που παίζουμε μαζί, ξένοι, να έχουν πληρωθεί 100% ή να έχουν κάνει κάποιο διακανονισμό και εμάς κάποιοι να μας απορρίπτουν ή να μας λένε στην επόμενη τι, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε προσπαθείτε να κάνετε κάποιο διακανονισμό για το σπίτι σας, έχετε ζήτημα, το έχετε συζητήσει ώστε να το αντιμετωπίσετε από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια τόσο μεγάλη οφειλή που είναι πόσο ετών, είναι 10 ετών ίσως? Εννοώ 11 χρόνια είναι. 11. Το 2011-2012 είχα πάει στον Άρη και με το 2013 είχα φύγει, 2014, και από εκείνη την περίοδο έχουμε προβλήματα.